Η νέα χρονιά που ξεκίνησε σήμερα ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον ομό Ηρακλείου, αφού μέσα στο καλοκαίρι είχαμε την ίδρυση 106 νέων οργανικών θέσεων σε όλες τις ειδικότητες, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή. Είχαμε 131 νέους διορισμούς και στο τέλος Αυγούστου πήραμε 1.369 αναπληρωτές. Οι 1.369 αναπληρωτές ήρθαν και κάλυψαν και το τελευταίο κενό που υπήρχε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή στα σχολιά μας είναι πλήρως καλυμμένα όλες οι ειδικότητες, ακόμα και έχουν αποσπαστεί και οι ειδικότητες, οι γυμναστές που είναι απαραίτητοι για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα κολύμβησης που θα ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο. Άρα μπορούμε να πούμε για μια 100% κάλυψη όλων των κενών. Τώρα, στην πορεία, σε ένα μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου που έχει 4.200 εκπαιδευτικούς, θα προκύπτουν κάποιες άδειες μακράς διάρκειας, εγκυμοσύνης, τα οποία όμως είμαστε σε θέση να τα καλύπτουμε και θα είμαστε σε μια ετοιμότητα ώστε να δίνουμε άμεσα λύσεις όταν προκύπτει το πρόβλημα. Θέλω σήμερα να ευχηθώ σε όλους, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά ιδιαίτερα στους μαθητές και ιδιαίτερα στα πρωτάκια που είναι οι μικροί πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας. Καλή χρονιά, μια χρονιά που θα κυλήσει ομαλά και μια χρονιά που θα λειτουργήσει παραγωγικά και δημιουργικά για όλους μας, γιατί η εκπαίδευση είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι που μεταβάλλεται, χρειάζεται συνεχώς επαγρύπνηση και ετοιμότητα και ανατροφοδότηση για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον αυτών των παιδιών. Και πραγματικά γεμίζει αισιοδοξία η ψυχή συναντώντας τα παιδιά και τους γονείς και βέβαια τους πολύ δοσμένους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε μια εξαιρετική εκπαιδευτική κοινότητα στο Ηράκλειο. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλες ανάγκες και αυτές τις ανάγκες προσπαθούμε και είναι αυτός ένας καθημερινός αγώνας να τις καλύψουμε και βέβαια υπάρχει πάντα και η προοπτική που έχει να κάνει με καινούργια σχολεία τα οποία θα χρειαστούμε γιατί η πόλη μεγαλώνει, οι άνθρωποι γίνονται περισσότεροι, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, οι απαιτήσεις αυτές είναι δίκαιες. Σε όλα τα πεδία έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Μιλώντας για τις συντηρήσεις, μεγάλος αγώνας της Δημοτικής Αρχής. Μιλώντας για την καθαριότητα, μιλώντας για τις προϋποθέσεις της καθημερινής λειτουργίας. Και βέβαια μιλώντας και για αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι το σχολείο του αύριο, στο οποίο θα θέλαμε να πρωτοπορήσουμε. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι και αυτό στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, διότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Για τα παιδιά γίνεται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και τα παιδιά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο θα αναλάβουν τις στίγες της πόλης και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς.